Καλώς τους! Καλώς ορίσατε! Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να περάσετε όμορφα το τριήμερό σας. Εμείς επιστρέψαμε εδώ με την ίδια διάθεση, με την ίδια ζωντάνια. Τα γνωρίζετε αυτά. Όμορφη μέρα είναι κάθε μέρα. Και θέλω να πάω απευθείας στο πρώτο μας θέμα σήμερα. Να πούμε ότι είναι η παγκόσμια. Εδώ είναι η επιλογή για να καλωσορίσουμε τον Ζαχαρία μας. Παρακαλώ από το τώρα. Από το YouTube κάτι πιο ανεβαστικό, παρακαλώ να το παίξουμε στην Ελλάδα. Γιατί δεν ασκεπτάμε. Ανέβηκε και η θερμοκρασία, επικίνδυνα έχω να πω. Δηλαδή, σκεφτόμουν την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 10 μέρες, τέλος πάντων οικολογικές πάντα. Και χθες, προχθές, το Σαββατοκύριακο ήταν καλοκαίρι. Εντάξει, όπως την άνοιξη τώρα, πήγαμε κατευθείαν στο καλοκαίρι, αλλά δεν μας ενοχλεί, γιατί τόσο πολύ μας έχει λείψει αυτός ο ήλιος. Τόσο πολύ που δεν μας ενοχλεί, πραγματικά. Λοιπόν, θέλω να ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να δώσω δώρα τώρα. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, γιατί τα δώρα είναι τρία σήμερα. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι τρία, παρακαλώ. Πες μας, Ζαχαρία μου, τι έχει σήμερα. Εδώ μας παρακολουθούν. Ελπίζω να μην το ξαναπώ, πραγματικά. Αντιλαμβάνομαι κιόλας. Θα δείξουμε τα ρούχα πρώτα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε έναν ωραίο. Το 24 είναι τη δωροεπιταγή. Ωραία. Το 24, αν μπορείτε να μας το δώσετε. Η κυρία Χριστιανά Κυπριανού. Πάμε να δώσουμε τώρα το eyeliner και. Τη σκιά, να την πω φρυδιού. Να είσαι καλά, Ζαχαρία μου, να είσαι καλά. Δυναμώστε εντάσεις. Διάλειμμα. Καλό. Ναι, βεβαίως, μέχρι να βρει τα ονόματα. Εμείς προχωράμε. Πείτε μου τα ονόματα. Η κυρία Ευτυχία Σοκράτους, μάλιστα. Η κυρία Χριστίνα Δημητρίου από Κόρνο. Και ένα τρίτο. Η κυρία Έλενα Γερολεμίδου, συγχαρητήρια κυρίες μου, οι υπόλοιπες που δεν έχετε κερδίσει. Ξέρετε ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή καθημερινά δίνουμε δώρα, καθημερινά έχουμε αγαπημένους καλεσμένους, επομένως θα έρθει και η σειρά σας, θα έρθει. Σας ευχαριστώ, Έλενα. Εσείς, τα κοσμήματα, στα χειροποίητα. Όχι μόνο ο Ανδρέας στις τάσεις των χρωμάτων και των μπουρεμάτων. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας αποχαιρετάμε. Ακολουθεί η ενημέρωση. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλή εβδομάδα. Και βεβαίως αύριο πρωί επιστρέφουμε εδώ στις 9.30.